Μια ακριβή θεατρική παραγωγή ετοιμάζεται να ανεβάσει το χειμώνα ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ενώ όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του στο Αχελώος TV, η Κατερίνα Παμπουτζάκη που επέλεξε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι κράκτης αφού το όνομά της πουλάει. Το συγκεκριμένο θα έχει και κράφτη, γιατί δεν γινόταν να μην έχει. Γιατί τυχαίνει δηλαδή η κοπέλα που εγώ βλέπω ότι μπορεί να κάνει το ρόλο να είναι και κράφτη. Okay. Θέλω να πω, θα κάνω το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος και το ρόλο της Καρίστας δεν είναι παπουτσάκι. Και γίνηκε αυτή το κοροϊδάκι, γιατί θα έγινε το ψάρι το χρυσό. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να πω, καταρχάς, γιατί να κάνω κάτι άλλο. Η Κατερίνα πάρα πολύ καλή τοπλίωση. Αλλά θέλω να πω, δεν τη διάλεξα για την όνομα, τη διάλεξα γιατί μπορεί να κάνει το ρόλο. Ναι, ναι. Την ξέρω καλά την Κατερίνα στον τοπλίο. Αχ, σε ενοχλεί! Σε ενοχλεί που εμένα αγαπάει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημά σου! Ο ρόλος της Κατερίνας για τη νέα θεατρική σεζόν έχει κλείσει. Τώρα το μόνο που μένει είναι να μπει και στον καινούριο ρόλο της ζωής της, αυτόν της συζύγου. Τρέχει και δεν φτάνει αυτόν τον καιρό που ετοιμάζει το γάμο της με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Πυλαφά. Το ζευγάρι παντρεύεται στις 24 Αυγούστου στη γραφική Δονούσα, λιτά και άκρος καλοκαιρινά. Η νύφη θα φορέσει ένα απλό λευκό φόρεμα αντιγεννηφικό, ενώ ο γαμπρός ακούγεται ότι θα χορέψει τον Ισαΐα με βερμούδα και τίσερ. Καλά Στέφανα λοιπόν.